Με το φακό του Κάλυπνο Νιούς κάνουμε την πρωινή μας βόλτα και συναντήσαμε ποιον άλλον, τον κύριο Αρβίθη, εδώ στο λιμάνι. Καλημέρα! Στον τόπο του εγκλήματος. Στον τόπο του εγκλήματος. Λείπει το σκάφος μου και όλο εδώ περνάω για να το ξαναδώ. Ναι, αλλά τώρα το σκάφος έχει φύγει, έχουμε άλλες δουλειές που έχετε αναλάβει και οφείλουμε να σας πούμε ότι χαρήκαμε πάρα πολύ, διότι η Δεδία Τσικό αμέσως ήρθε και έβγαλε το στήλο. Την ώρα που ερχόμουν εγώ στην Κάλυμνο, γιατί γέννησε η κόρη μου. Μπράβο. Κάναμε το, να σας ζήσει. Το καινούριο τυρλαντά. Ήρθε από την Κότο Απόλλων με στήλους, με συνεργείο. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Λέει, ήρθαμε για το στήλο που ζητήσατε να φύγει από εκεί. Εγώ φυσικά δεν ήξερα τι έχει συμβεί στην ουσία, τι συνεννοήσεις. Αλλά από ό,τι αποδείχτηκε τώρα που τον αλλάξανε είναι ότι με αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά. Είδανε το ρεπορτάζ του Καλυμμένου. Το είδανε και ήρθανε εκεί ο θελός χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει όμως οι άνθρωποι από ό,τι έμαθα τώρα αλλάξανε, τον κόψανε το στήλο αυτό που ήταν μέσα στη μέση του δρόμου. Τους πήγανε στην άκρη, λέει, βάλανε δύο. Εγώ δεν πήγα ακόμα πάνω, αλλά έχει γίνει ωραία δουλειά. Φτιάξανε άλλες 2-3 ζημιές, μου είπε ο άλλος που έχω πάνω υπεύθυνο τώρα, και αλλάξανε και κάποια καλώδια που βγάζανε φωτιές όποτε έβρεχε ο καιρός. Δηλαδή έγινε μια σωστή δουλειά, γιατί είχαν και το χρόνο το πολύ. Φύγανε απόγευμα, λέει, από την ψέρι μου. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι τώρα ότι λύθηκε το πρόβλημα του στήλου. Μεγάλη ιστορία, μην χτυπήσει κανένας άνθρωπος. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ καλή κίνηση, αλλά τόσο αστραπιέ, ας πούμε, σε 2 μέρες να λυθεί το πρόβλημα, δεν μπορώ να το φανταστώ. Είδατε. Μετά από 6 χρόνια που ήταν εκεί στη μέση του δρόμου και από πέρσι που έκανα εγώ μια παρέμβαση να έρθει κάποιος να τον πάει στην άκρη, δεν έγινε εφικτό, έγινε χτες. Λοιπόν, τώρα που θα πάω πάνω θα τα δω κι εγώ, γιατί σας είπα ότι ήρθα εδώ για την κόρη μου. Άρα και το Κάλυμνος Νιούς βοήθησε ουσιαστικά. Φυσικά. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα της ιστορίας. Τελικά, άμα είναι να λύνουμε τα προβλήματά μας με εσάς, να κάνετε ένα παραγκάκι εκεί πάνω, ένα παράρτημα, να τα βλέπετε επί τόπου, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα. Σιγά σιγά πρέπει να τα λύσουμε όλα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, κάτι καινούριο συμβαίνει στην Τέλεντο. Τι θα γίνει σήμερα, στην ψέρι μου, με συγχωρείτε. Ναι, στην ψέρι μου. Σήμερα έρχονται από την Αθήνα άνθρωποι που μας βοηθάνε. Ο ΙΧΑ, αυτός ο οργανισμός που βοηθάει πολλά σημεία της Ελλάδος, και την ψέρι μου τώρα έχει αναλάβει, είναι η σειρά της μάλλον. Είναι ένας οργανισμός, σύλλογος, που αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πολύ για το μέλλον της Ελλάδος και δίνουν πολλά λεφτά και έχουν στην Ελλάδα αντιπροσωπεία τρομερή, η οποία τρέχει και λύνει προβλήματα. Ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές. Ναι, τώρα πιάσαμε τα σύνορα γύρω-γύρω. Αυτοί έρχονται τώρα, 3 άτομα του συλλόγου αυτού, να δουν τις εργασίες που κάνουμε στο σχολείο και να προγραμματίσουμε ακόμα περισσότερες. Δηλαδή, πάνω έχουμε κάνει τρομερά πράγματα. Μπράβο. Έχουμε ξυλώσει τα πάντα από σοβάδες και τέτοια. Ναι. Και αρχίζουμε να κάνουν τώρα τους σοβάδες. Κάναμε αυλές. Τώρα μην τα ξαναλέμε. Τα γράψαμε. Τώρα βέβαια προχωρούν οι εργασίες. Θα ξαναρθούμε εμείς. Μαζί με αυτούς τους ανθρώπους τώρα, φανταστείτε το ενδιαφέρον τους. Έρχονται και 3 άτομα από το Ιναγέτη Ηρακλής, αυτοί που κάνουν τα τσιμέντα. Ναι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι τους ζητήσαμε κάποτε 2-3 μπαλέτες τσιμέντα, μας στείλανε 10. Και τώρα έρχονται να δούνε τι χρειάζεται για τους σοβάδες, να βοηθήσουν. Δηλαδή, όλα θα μας τα δώσουν τζάπα στην ουσία. Εμείς πληρώνουμε μαστόρους και γίνονται οι δουλειές όπως πρέπει. Δεν ξέρω, έχουμε τρομερή όρεξη. Τρέχουμε και ψάχνουμε να βρούμε τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε ώστε να τελειοποιηθεί. Δηλαδή, έχω ακόμα 1,5 χρόνο να είμαι πάνω πρόεδρος. Θα τα λύσω όλα τα προβλήματα. Μπράβο. Ή τους αρέσει ή όχι, θα λυθούν όλα και μετά θα εξαφανιστώ. Και την παραλία να προσέχετε. Η παραλία μας είναι μια χαρά. Τώρα το χειμώνα έστρωσε και χαίρεσε που τη βλέπεις. Εντάξει. Ο δρόμος να φτιαχτεί.
Ο δρόμος τώρα είναι ένα... φωνάζετε τόσο καλύτερα. Είναι μια ιστορία παράξενη. Όλο λύνεται κάθε χρόνο. Ναι, 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 κάθε ναι. χρόνο θα αρχίσουμε να τον φτιάξουμε. Θα πάμε στο Βαδί, θα πάμε στο Μαρατώντα. Δεν βλέπω τίποτα κίνηση. Ναι. Τα ρίχνουμε στο στρατό, ότι θα αναλάβει. Αλλά οι πολλές υποσχέσεις αρχίσαμε και λέμε ότι μας δουλεύουν. Ναι, δεν μας υπάρχει. Κουράζουν οι υποσχέσεις. Πολλές θέλουμε έργα και όχι υποσχέσεις. Θέλω όταν λες κάτι να το κάνεις, ναι, να τελειώνει η ιστορία. Όλοι δεν μπορείς να το κάνεις, μην το κάνεις. Μην το λες. Πες ότι ας πούμε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Εκεί αλλά είμαστε τώρα. Τόσα χρόνια. Μάλιστα, τώρα λοιπόν, έχουμε να ναι. συναντηθούμε με τον κύριο Δήμαρχο για κάποια θέματα που θέλουν να του... που είναι οι άνθρωποι αυτοί που μας βοηθάνε. Δεν ξέρω, δεν μου είπαν εμένα τι θα συζητήσουν. Απλώς θα συναντηθούμε μάλιστα, το ναι. βράδυ, να δούμε τι θα κάνουμε και αναλόγως θα κινηθούμε πάλι στη Ψέρυμο. Θα πράξουμε. Εσείς θα κάνετε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Και εμείς θα έρθουμε στο αεροδρόμιο. Ναι, ναι, τους περιμένω 3 ώρα θα έρθουν στο αεροδρόμιο. Θα είναι 6 άτομα του Ηρακλή 3. Και θα μιλήσουμε εκεί. Οι οποίοι είναι τεχνίτες, λέει, ειδικοί για τα Μπράβο. Τσιμέντα που μας στέλνουν. Είναι κάποια καινούργια τσιμέντα που ναι. είναι πολύ ενισχυμένα για το σχολείο τώρα έξω. Γκρεμίσαμε όλους τους σοβάδες. Δεν έμεινε τίποτα. Είναι μόνο οι πέτρες και θα αρχίσουμε να τα σοβαδίζουμε όλα από την αρχή. Μπράβο. Λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν στο αεροδρόμιο και εκεί θα τους δούμε και εγώ δεν τους γνωρίζω, να ναι. συζητήσουμε μαζί τους και να μας πούνε και τα υπόλοιπα, γιατί μην νομίζετε ότι μου δίνουν και πολλές εξηγήσεις. Ναι, θα είμαστε και εμείς εκεί να τους ευχαριστήσουμε. Εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Αρβίθη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και ραντεβού στη Ψέρυμο ναι. τώρα, γιατί η Κάλυμνο σε μένα δεν με σηκώνει, αύριο θα φύγω. Σωστά, καλά θα κάνετε. Εντάξει, έγινε. Γεια σας.